Κάπου στα βάθη των αιώνων, μετά το θάνατο του βασιλιά Δαβίδ, έπρεπε ένας εκ των δύο γιών να πάρει το στέμμα. Να πάρει τη δύναμη του παλατιού και να τηρήσει τους νόμους του, που υπήρχαν γραμμένοι στο βιβλίο από τον πρώτο βασιλιά που ζούσε πριν πολλούς αιώνες στο παλάτι. Μετά το θάνατο του βασιλιά Δαβίδ, τα δύο αδέρφια άρχισαν να μαλώνουν διεκδικώντας την διαδοχή του θρόνου. Έτσι άρχισαν να φτιάχνουν στρατό και να δημιουργείται ένα κλίμα μίσους ανάμεσα στα δύο αδέρφια. Η βασίλισσα, αντιλαμβάνοντας ότι το παλάτι βρίσκεται σε κίνδυνο, ζήτησε από τα ξωτικά να φυγαδέψουν το βιβλίο και να το κρύψουν κάπου καλά, σε σημείο που μόνο εκείνα γνώριζαν και κανείς άλλος. Σύμφωνα με τις οδηγίες της βασίλισσας, θα έπρεπε να το παραδώσουν μόνο σε εκείνον που με τη δύναμη του μυαλού θα κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της βασίλισσας και να αποδείκνει την πίστη και αφοσίωση στο παλάτι και στο στρατό. Έτσι, μαζί με το βιβλίο, η βασίλισσα έδωσε 4 γρίφους που θα έπρεπε να λυθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να σπάσουν τον κώδικα που θα άνοιγε το βιβλίο με τους νόμους. Η βασίλισσα, ξέροντας πως θα ξεσπάσει πόλεμος και μη μπορώντας να αλλάξει την κατάσταση, φώναξε τα δυο της παιδιά και τους ανακοίνωσε τους όρους απόκτησης του βιβλίου που θα σήμαινε τη διαδοχή του θρόνου.